προσπαθούσαν με βάση τα δεδομένα της περιοχής μας και των γενικών συνθηκών. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της συνεννόησης, συντονισμού αλλά και παρουσίασης του πλάνου πάνω στο οποίο θα δουλέψουμε, είναι η σημερινή συνάντηση. Να δώσω το λόγο στον κύριο Σιδερόπουλο, που έχει ήδη συγκαλέσει και με βάση μια ημερήσια διάταξη την σημερινή συνεδρίαση, για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία και στην πορεία, μόλις ετοιμαστούν και οι εκκλησιακοί παράγοντες, να γνωρίσουμε ποιοι είναι παρόντες και να ξέρουμε τι. Τα έχετε όλοι σας, είναι 6 θέματα. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα που λέει η επικαιροποίηση σχεδίου υποχειρονισμού για την μετώπιση προβλημάτων. Εδώ έχουμε ένα προσχέδιο το οποίο σας το έχουμε μοιράσει. Σε αυτό το προσχέδιο, καταρχήν το προσχέδιο αυτό είναι βασισμένο όλοι οι άξονες τους από το μνημόνιο το οποίο κάνανε οι υπηρεσίες του Δήμου. Χωρίζουμε το Δήμο Ορδέας σε 5 τομείς, που κάθε τομέας από αυτόν αναλυτικά έχουμε το τι οχήματα χρειάζεται, τον αριθμό των οχημάτων, αλλά και τι είδους οχήματα θα χρειαστούμε. Σε αυτούς τους τομείς, δεν σας το διαβάζω, το έχετε μπροστά σας, έχουμε αναλυτικά πίνακες με πυροτροφικών μονάδων,